είναι η εκπομπή επερώτησων τον πατέρα σου. Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδερφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε. Είμαστε με τη βοήθεια του Χριστού μας και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας επερώτησον τον πατέρα σου και μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να μιλήσετε, να ρωτήσετε, να πείτε αυτό που θέλετε στην εκπομπή μας μετά τις 12 το μεσημέρι περίπου που θα γίνει και η μικρή διακοπή. Θα μελετήσουμε για λίγο τον δεύτερο τόμο των λόγων του Οσίου Πατρός μας Παϊσίου του Αγιορείτου, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Θεολόγου Σουρωτής Θεσσαλονίκης και θα μιλήσουμε, θα πούμε αυτά τα οποία ο Γέροντας μας παραθέτει σήμερα. Λέει λοιπόν ο Γέροντας στο λόγο του. Λέει μια ερώτηση μάλλον στον Γέροντα. Γέροντα, αναφερθήκατε στη δημοσιοποίηση των ηθικών παραπτωμάτων. Άλλου είδους αμαρτίες ή αρρωστημένες καταστάσεις χρειάζεται σε μερικές περιπτώσεις να γνωστοποιούνται? Και απαντά ο Γέροντας, κοίταξε να σου πω, εγώ το κάνω αυτό σε μερικούς γνωστούς. Βλέπω παραδείγματος χάρη κάποιον να κάνει μια αταξία και να σκανδαλίζει και τους άλλους. Του λέω μια, του λέω δυο, του λέω πέντε, δέκα, είκοσι, τριάντα φορές να διορθωθεί, αλλά αυτός δεν διορθώνεται. Δεν έχει όμως δικαίωμα να συνεχίζει μια ταξία μετά από επανειλημμένες υποδείξεις, γιατί παρασύρονται και οι άλλοι και το μιμούνται. Το κακό βλέπεις μπορούν εύκολα να το μιμηθούν οι άνθρωποι, όχι όμως και το καλό. Γι' αυτό αναγκάζομαι ύστερα να το πω και σε άλλους που βλέπουν την αταξία αυτή για να τους προφυλάξω. Όταν δηλαδή αυτό που κάνει ο Τάδε δεν με αναπαύει, δεν το λέω για να τον κατακρίνω, αφού το έχω πει 500 φορές και στον ίδιο. Αλλά γιατί οι άλλοι που βλέπουν το κουσούρι του επηρεάζονται, το μιμούνται και μάλιστα λένε, αφού και ο γέρο Παΐσιος δεν του λέει τίποτα, άρα αυτό που κάνει είναι καλό. Αν δεν πω τον λογισμό μου ότι δεν με αναπαύει αυτή η κατάσταση, δίνω την εντύπωση στον ευλογό ότι κι εγώ αναπαύομαι σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι καταστρέφεται το σύνολο. Και την μπορεί να νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή τακτική και δίνω την εντύπωση ότι είμαι κι εγώ μαζί του και θέλω να την εφαρμόσουν και οι άλλοι. Και τι βγαίνει μετά? Νομίζουν ότι με έσκασε ο άλλος τόσον καιρό. Έχουμε και το διάβολο που λέει, δεν πειράζει και να το κάνεις. Βλέπεις και ο άλλος το κάνει και ο Γέροντας Παΐσιος δεν το λέει τίποτα. Γι' αυτό όταν βλέπω ότι κάποιος συνεχίζει το τυπικό του, συνεχίζοντας την αταξία του, ενώ του έχω πει να την διορθώσει, μετά λέω πάνω σε μια συζήτηση σε όποιον το γνωρίζει, αυτό που κάνει ο Τάδε δεν με αναπαύει, για να τον προφυλάξω και να μην πλαφτεί ο ίδιος. Αυτό δεν είναι κατάκριση, να μην μπλέκουμε τα πράγματα. Βλέπετε ότι ο Γέροντας ήταν άνθρωπος διακριτικός. Ήξερε τι είναι πάθος, τι είναι αμαρτία και τι είναι ενέργεια απαθής και επιβεβλημένη. Γι' αυτό μπορούσε και να στυλιτεύσει το κακό και να το παραδειγματίσει και να το επισημάνει χωρίς να υποπίπτει στο αμαρτία της κατακρίσεως. Ύστερα μερικοί έρχονται και μου λένε, γιατί το είπες στον άλλο, αυτό ήταν απόρριτο. Τι απόρριτο, του λέω. Του είπα χίλιες φορές εσένα και δεν διορθώθηκες. Δεν έχεις δικαίωμα να βλάψεις τους άλλους. Ακόμα αυτό έλειψε να μην το πω, αφού κάνεις ζημιά στους άλλους. Άρα λοιπόν, εάν ζημιώνονται οι αδερφοί μας, οφείλουμε να τους προφυλάξουμε. Ιδίως όταν έρχεται ένα παιδί από μια οικογένεια που την γνωρίζω και βλέπω ότι με την τακτική του καταστρέφει την οικογένεια, του λέω, κοίταξε, εάν δεν διορθωθείς, θα το πω στη μητέρα σου. Δεν έχεις δικαίωμα να έρχεσαι σε μένα εσύ, να μου το λες, να μην διορθώνεσαι και να συνεχίζεις το βιολί σου.
θα το πω στη μητέρα σου και να προφυλάξουν την οικογένειά σας. Όταν έχει κανείς μετάνοια, καλά, σίγουρα είναι άλλη η τοποθέτηση. Αλλά όταν συνεχίζει την τακτική του και βλάφτους άλλους, πρέπει να μιλήσω. Έχω ευθύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο γέροντας τελευταία. Οι Άγιοι αισθάνονταν την ευθύνη που είχαν, είτε για την εκκλησία, είτε για το λαό, είτε για τους αδερφούς τους. Και εκεί που είχαν ευθύνη δεν παρέμβαιναν τη συνείδησή τους, αλλά αισθανόμενοι την ευθύνη που είχαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, έλεγαν αυτό που έπρεπε να πούν, έστω και αν αυτό στενοχωρούσε κάποιους άλλους, αλλά ήταν τελικά σωτήριο και επιβεβλημένο. Και συνεχίζει ο γέροντας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώνεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεις ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναμε όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα, εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Εάν ασχοληθούμε με τη διόρθωση του εαυτού μας και στραφούμε πιο πολύ στην εσωτερική δράση παρά στην εξωτερική, δίνοντας τα πρωτεία στην Θεία Βοήθεια, θα βοηθήσουμε τους άλλους περισσότερο και θετικότερα. Επιπλέον, θα έχουμε και την εσωτερική μας γαλήνη, η οποία θα βοηθά αθόρυβα τις ψυχές που θα συναντάμε. Γιατί η εσωτερική πνευματική κατάσταση προδίδει την αρετή της ψυχής και αλλοιώνει τις ψυχές. Όταν επιδίδεται κανείς στην εξωτερική δράση, πριν φτάσει στη λαμπικαρισμένη εσωτερική πνευματική κατάσταση του εαυτού του, μπορεί να κάνει κάποιον πνευματικό αγώνα, αλλά έχει στεναχώρια, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό το καλό των εαυτών του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από κάθε τι κοσμικό, έχει πλέον τη Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπαύεται, αλλά και κάθε είδους ανθρώπου τον αναπαύει. Εάν όμως δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε τον εαυτόν του, στον εαυτόν του να επιβληθεί, ούτε στους άλλους να βοηθήσει και να φέρει το θεϊκό αποτέλεσμα. Πρέπει να αποτυχθεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πιο δυνάμεις του για τη σωτηρία των άλλων. Εδώ ο γέροντας μας βάζει το χέρι μας επί των τύπων των ύλων και μας λέει ξεκάθαρα, εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, τον κόσμο, κοίταξε να βοηθήσεις τον εαυτό σου πρώτα και ύστερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τους άλλους. Έτσι λέει και το Ευαγγέλιο. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεις ένα κομμάτι του κόσμου, της Εκκλησίας. Και αν αυτό το έκαναν πολλοί και όλοι, όλος ο κόσμος και η Εκκλησία ανθρωπίνος θα ήταν διορθωμένη και τακτοποιημένη. Αλλά δυστυχώς σήμερα ασχολούμαστε με τους άλλους και με τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό μας. Διότι το να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας έχει κόπο πνευματικό. Χρειάζεται ταπείνωση. Ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι το ευκολότερο και είναι γεμάτο εγωισμό και ίση. Πρέπει να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να στραφούμε στην εσωτερική δράση. Μέσα μας, στην ψυχή μας, τον εαυτό μας, στην καρδιά μας. Να το διορθώσουμε τον εαυτό μας. Να τον βοηθήσουμε, να εργαστούμε πνευματικά εσωτερικά. Και όταν καθαρθεί ο άνθρωπος και λαμπικάρει την καρδία του, τότε ο Θεός θα του δώσει δύναμη και ευλογία και θα ευλογήσει και ο ίδιος και θα βοηθήσει τους αδελφούς του. Ενώ όταν δεν έχει εσωτερική κατάσταση και ασχολείται με τους άλλους, τότε έχει ακαταστασία, ανησυχία, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνης και συχνά χάνει την ηρεμία του. Γιατί ασχολείται με τους άλλους και δεν έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Όταν ο άνθρωπος, λέει ο γέροντας, ελευθερωθεί από τον παλαιόν του άνθρωπο, από τα πάθη και από τις αμαρτίες του και από όλα τα κοσμικά πράγματα, τότε ο Χριστός αναπαύεται μέσα στην καρδία του και όλοι οι άνθρωποι χωράνε στην καρδιά του Αγίου Ανθρώπου και είναι με όλους αναπαυμένος.
Αν όμως δεν έχει τη χάρη του Θεού άνθρωπος, ούτε με τον εαυτόν του αναπαύεται, ούτε με τους άλλους. Και θέλει να επιβάλλει στους άλλους τα θελήματά του με βίαιον τρόπο και γίνεται ακριβώς τα χείρον έσχατα από τον πρώτο. Και λέει ωραίο γέροντας, πρέπει να βουτυχθεί στη χάρη ο άνθρωπος και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλειοδυνάμεις του για τη σωτηρία των άλλων. Άρα η αγιότητα επιβάλλεται και για μας, αλλά και για τη σωτηρία των αδελφών μας. Αυτό μας χρειάζεται. Ερώτησης. Γέροντα, πώς σκέφτεστε όταν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα? Απαντά ο γέροντας. Σκέφτομαι τι γίνεται και τι δεν γίνεται ανθρωπίνος. Το εξετάζω από όλες τις πλευρές. Θα κάνω αυτό. Τι αντίκτυπο θα έχει εκεί και εκεί? Τι κακό μπορεί να κάνει, σε τι μπορεί να ωφελέσει? Εγώ πάντως ένα πρόβλημα προσπαθώ να το δω από πολλές πλευρές, ώστε η λύση που θα δώσω να είναι όσο γίνεται πιο σωστή. Γιατί μπορεί να γίνουν πολλά λάθη αν δεν προσέξει κανείς. Αν καταλάβει εκ των υστέρων τι έπρεπε να κάνει, δεν ωφελεί, γιατί πάει, πέταξε, όπως λένε το πουλί. Ας πούμε δεν πρόσεξε κάποιος και κάψε ένα σπίτι. Καλά, εντάξει, δεν θα τον κρεμάσουμε, αλλά το κακό έγινε, πρέπει να το καταλάβει, να μετανοήσει. Κάπου είχαν ένα πρόβλημα. Ήρθε ο υπεύθυνος και μου λέει, τώρα τακτοποιήθηκε το θέμα. Πήγα, βρήκα τον τάδε και τον τάδε, τους είπα ότι αυτό και αυτό ήταν η αιτία και τακτοποιήθηκε η υπόθεση. Τότε του λέω κι εγώ, τώρα άρχισε το πρόβλημα. Εκείνο που υπήρχε δεν ήταν πρόβλημα. Τώρα άναψε η φωτιά. Πρώτα δύο καρβουνάκια ήταν και αυτά θα έσβηναν από μόνα τους. Αυτό νόμιζε ότι με τις ενέργειές του είχε τακτοποιήσει την υπόθεση και ήθελε να τον επενέσουμε κιόλας. Ενώ με αυτό που έκανε δημιούργησε μεγάλη φασαρία και μεγάλωσε πολύ το πρόβλημα. Χρειάζεται πολύ προσοχή, σύνεση και διάκριση για να γίνεται το καλό, με καλόν τρόπο και να ωφελεί, γιατί αλλιώς αντί να ωφελεί δαιμονίζει τον άλλο. Ύστερα κάτι που σκέφτεται κανείς να κάνει, καλύτερα να το αφήνει να ωριμάσει, γιατί αν το αγοροκόψει, αποφασίζει δηλαδή βεβαιασμένα, ίσως να έχει προβλήματα αργότερα και να βασανίζεται. Τα σοβαρά πράγματα όταν καθυστερούν λίγο, προχωρούμε τα γρήγορα και σωστά. Μπορεί κάποιος να έχει ξυπνάδα, αλλά να έχει και κοινοδοξία και εγωισμό και να προπορεύονται αυτά στις συνεργίες του και να μην το προσέχει. Ένα σκυλί, παραδείγματος χάρη, στο κυνήγι, όταν προχωρά προσεκτικά και από ράτσα σκυλιού να μην είναι, βρίσκει τα ίχνη του λαγού. Ενώ άλλο που είναι από πολύ καλή ράτσα και έχει πολλά καλά προσόντα, όταν βιάζεται τρέχει δεξιά και αριστερά χωρίς αποτέλεσμα. Ενέργεια πριν από σκέψη έχει υπερηφάνεια. Γι' αυτό να μην βιάζεται κανείς να ενεργήσει, αλλά να σκέφτεται και να προσεύχεται προηγουμένως. Όταν προπορεύεται η προσευχή, δεν ενεργεί ο αφρός του μυαλού, η ελαφρότητα, αλλά το αγιασμένο μυαλό. Οι πνευματικοί άνθρωποι μερικές φορές κάνουμε σαν να μην υπάρχει Θεός. Δεν αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει. Αλλά ο Θεός ξέρει πώς δουλεύει. Ενώ υπάρχουν δηλαδή πνευματικά μέσα για να τακτοποιούν τις δύσκολες καταστάσεις με πνευματικό τρόπο, εμείς πάμε να ενεργήσουμε κοσμικά. Όταν ήμουν στο Σινά, ένας χόντζας πήγαινε κάθε Παρασκευή μέσα στο μοναστήρι, ανέβαινε στο μιναρέ ενός τζαμιού που ήταν εκεί και φώναζε τα δικά του λόγια. Και είχε και μια φωνή, μέχρι επάνω στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης ακουγόταν. Ύστερα το μοναστήρι βρήκε σαν λύση να κλείνει την πόρτα την Παρασκευή που πήγαινε ο χόντζας για να μην μπαίνει μέσα. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Μια μέρα που κατέβηκα κάτω βλέπω τον χόντζα αργισμένο. Τώρα θα τους δείξω εγώ, μου λέει, που μου κλείσαν την πόρτα για να μην μπαίνω μέσα. Και εγώ του απαντώ, την έκλεισαν, του λέω, για να μην μπαίνουν οι καμήλες. Δεν πιστεύω ότι την έκλεισαν για να μην μπεις κι εσύ. Ορίστε που κι εγώ έμεινα έξω.
Μετά είπα κάτι για αυτούς τους παντέρες. Λέει ένας γραμματέας, θα του δείξω εγώ του Χότζα. Θα του βάλω μια φλούδα. Θα γράψω στην κυβέρνηση ότι ο Χότζας μας καταπιέζει. Κοίταξε, το απαντώ, η Ορθοδοξία δεν είναι φλούδα. Να κάνουμε μια αγρυπνία, να ψάρουμε την ακολουθία των συναϊτών πατέρων, της Αγίας Εκατερίνης, και να αφήσουμε να μιλήσει ο Θεός. Θα πάω κι εγώ πάνω να προσευχηθώ. Είπα σε μερικούς πατέρες να προσευχηθούν. Και έτσι του ήρθε ένα σκαμπίδι του Χότζα. Σηκώθηκε, έφυγε από μόνος του και εξαφανίστηκε. Γιατί και την πόρτα να έκλειναν, μετά η κυβέρνηση θα εξακρίβωνε πιο ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που είπαν και θα είχαν φασαρίες. Θα έλεγε ο Χότζας ότι έκλεισαν την πόρτα επειδή πήγαινε κάθε Παρασκευή και επειδή ήταν μουσουλμάνος, και έτσι θα έκανε κακό στο μοναστήρι. Ένας άλλος παλιότερα είδε το βουνό και θέλησε να κάνει εξοχικό πάνω στην κορυφή της Αγίας Αναστασίας. Αλλά επενέβη η γη, έπαθε μια ρόσχια και ναυάγησαν τα σχέδιά του. Ήρθε τελευταία και άλλο να φτιάξει κάτι εκεί. Πάει, πέθανε και εκείνος. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην στηριζόμαστε μόνο στις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά να προσευχόμαστε και να αφήνουμε το Θεό να ενεργεί. Βλέπετε, οι Άγιοι Πατέρες είχαν και σύνεση και μυαλό αρκετό και το χρησιμοποιούσαν και αυτό εκεί που είχαν ανάγκες και δυσκολίες, αλλά πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα προσεύχονταν και ανέθεταν το πρόβλημα στον Θεό και περίμεναν να προσευχηθούν πρώτα, να ερεμήσουν, να πάρουν την απάντηση από τον Θεό και μετά να προχωρήσουν σε ανθρώπινες ενέργειες. Και πάντοτε ο Θεός, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και ζητά τη βοήθεια του, ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει και δεν τον αφήνει. Ερώτησης. Γέροντα, όταν βλέπουμε κάποιον να συμπεριφέρεται άσχημα, πρέπει να του πούμε κάτι? Απαντά ο γέροντας. Ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι, χρειάζεται πολύ διάκριση και θείο φωτισμό στην εποχή μας. Δεν είναι εύκολο να σας πω. Σε μια περίπτωση όπως έχω δει υπάρχουν 500 υποπεριπτώσεις. Είναι μερικοί που μπορούν να διορθωθούν και άλλοι που δεν διορθώνονται. Και με μια δική μας παρατήρηση μπορεί να αντιδράσουν και να γίνουν χειρότερα. Ιδίως εάν κάποιος έχει εγωισμό και τον θίξεις, αντιδρά πολύ άσχημα. Ενώ καταλαβαίνει πολλές φορές ότι σφάλει, από εγωισμό δεν υποχωρεί. Και όταν τα ελαττήρια μας δεν είναι αγνά, δηλαδή μαζί με το ενδιαφέρον υπάρχει και η υπερηφάνεια και η αγάπη δεν είναι καθαρή, δημιουργείται στον άλλο από μεγάλη αντίδραση. Όταν ελέγχουμε κάποιον από αγάπη και με πόνο, είτε την καταλαβαίνει όλο στην αγάπη μας, είτε όχι, η αλλίωση γίνεται στην καρδιά του, επειδή κινούμαστε από καθαρή αγάπη. Ενώ ο έλεγχος που γίνεται χωρίς αγάπη, με εμπάθεια, τον κάνει τον άλλο θηρίο. Γιατί η κακία μας προσκούει στον εγωισμό του και του βγάζει σπίθες και ανάβει φωτιά, όπως να χτυπήσει ο πυριόβολος το ατσάλι σε στουρναρόπετρα. Όταν ανεχόμαστε τον αδελφό μας από αγάπη, εκείνος το καταλαβαίνει. Και όταν πάλι δεν εκδηλώνεται η κακία μας, αλλά είναι εσωτερική, όπου πάλι δεν καταλαβαίνει, γιατί του προκαλεί ταραχή. Όπως ο διάβολος, ακόμα και όταν παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, φέρνει ταραχή. Ενώ ο πραγματικός άγγελος φέρνει μια παλή, ανέκφραστη γαλήνη και αγαλίαση. Λοιπόν, λέει ο γέροντας εδώ, στην ερώτηση απαντά, εάν κάποιος συμπεριφέρεται άσχημα, εάν πρέπει να του πούμε κάτι εμείς. Ο γέροντας λέει ότι μπορούμε να του πούμε, βέβαια, εάν είναι άνθρωπος που έχει ταπείνωση και καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος. Εξαρτάται λοιπόν τι άνθρωπος είναι. Χρειάζεται πολύς φωτισμός Θεού και πολύ διάκριση. Γιατί κάποιος με μια παρατήρηση διορθώνεται και γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Άλλος με μια παρατήρηση γίνεται χειρότερος και σκληρότερος. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διάκριση, να ξέρουμε πότε θα μιλήσουμε και πότε δεν θα μιλήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει ο γέροντας, που μοιάζουν σαν τη τσακμακόπετρα.
που χτυπά πάνω στη στουρναρόπιτα και βγάζει σπίθες και βγάζει φωτιές. Και υπάρχει άλλος που όταν το πεις μια κουβέντα ταπεινώνεται, πληγώνεται, λυπάται και καταλαβαίνει το λάθος του και διορθώνεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ αγάπη και πολύ ταπείνωση εκ μέρους μας και πάνω απ' όλα πολύ διάκριση. Αλλά η διάκριση, όπως με λένε οι πατέρες, είναι γέννημα της ταπεινώσεως. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος έχει διάκριση, διότι λειτουργεί χωρίς εμπάθειες και χωρίς προκαταλήψεις. Ερωτάει λοιπόν κάποιος τον γέροντα. Δηλαδή γέροντα, όταν λέμε κάτι και δημιουργούνται αντιδράσεις, ξεκινάμε από εγωισμό? Απαντά ο γέροντας. Γίνονται και πολλές παρεξηγήσεις, αλλά καταλαβαίνει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Να εξετάζει όμως κανείς πάντοτε τον εαυτόν του. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Από πού ξεκινάω? Πονώ και αγαπώ τον αδελφό μου γι' αυτό? Ή θέλω να το πω για να φανώ καλός και να επιδειχθώ και να ταπεινώσω τον άλλο? Αν κανείς εξαγνιστεί, τότε είτε θυμώσει, είτε φωνάξει, είτε κάνει μια παρατήρηση, τα λατήρια του θα είναι αγνά. Μετά πάνε όλα κανονικά, επειδή γίνεται με διάκριση. Γιατί διάκριση είναι ο εξαγνισμός, ο θείος φωτισμός, η πνευματική διάβγεια. Επομένως, πώς να υπάρχει εγωισμός εκεί μέσα? Και όταν τα λατήρια είναι αγνά, ο άνθρωπος έχει ανάπαυση και αναπαύει και τους αδελφούς του. Από αυτό θα διακρίνεται αν η κάθε καλή ενέργειά σας είναι καλή ή κακή. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος με τον οποίο λέτε κάτι στον άλλο έχει ύφος διευθυντή. Έτσι και έτσι πρέπει να γίνει αυτό. Μπαίνει ο εγωισμός μας και τεινάζουμε τον άλλο στον αέρα. Αν υπάρχουν αγνά λατήρια και ταπείνωση, η παρατήρηση βοηθά τον άλλο. Διαφορετικά μπαίνει ο εγωισμός και φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα. Να βγάλετε τον εαυτό σας, τον εγωισμό σας, από τις ενέργειές σας. Τότε θα κινήσετε όλο και από αγνά λατήρια. Η αδιάκριτη συμπεριφορά τις περισσότερες φορές κάνει μεγαλύτερο κακό από τη συμπεριφορά των τρελών, που έχουν το ακαταλόγιστο και σπάζουν κεφάλια, διότι οι αδιάκριτοι με τα κοφτερά τους λόγια πληγώνουν ευαίσθητες ψυχές και πολλές φορές τις τραυματίζουν θανάσιμα, γιατί τις φέρνουν σε απόγνωση. Και είναι γεγονός, αδερφοί μου, ότι ο άνθρωπος, ο αδιάκριτος, πάσχει από εγωισμό και δεν τον φωτίζει χάρη του Θεού, ή μάλλον δεν είναι δεχτικός ο ίδιος του Θείου φωτισμού και λέει λόγια βαριά και κοφτερά και ταλαιπωρεί τους αδερφούς του και διαλύει τους άλλους ανθρώπους και δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος τι του γίνεται για να μετανοήσει και να διορθωθεί. Εδώ όμως θα κάνουμε μερικά λεπτά το μικρό μας διάλειμμα και είμαστε αμέσως μαζί στο 25 820 777. Χαίρετε. Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού ανοίγει τρόπους επικοινωνίας. Ερανική Επιτροπή Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου Λεμεσού. Της ευείας των γόνων πανελλήνων των γέροντα. Φέρεται εις γνώση όλων των πιστών ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ανέγερσης του ναού του Αγίου Πορφυρίου στην Κύπρο. Πορφύριον τιμήσομεν πίστη. Όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην ανέγερση του νέου αυτού ναού και να συνεισφέρουν οικονομικά, μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού μας σταθμού 25 820 780 ή καταθέτοντας την Τράπεζα Κύπρου στον λογαριασμό 357 02 55 68 287. Δόξα το ενεργούντι
είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδερφοί, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 827 77. Ήδη έχουμε τον πρώτον αδερφό, παρακαλώ να τον ακούσουμε. Μάλιστα. Την ευχή σας, Γέροντα, η Ελένη με από τον Καναδά να φύγει. Πήγες, πήγες, Ελένη, πήγες. Τι να κάνω, Γέροντα. Δόξα τω Θεώ, να λέει, δόξα τω Θεώ. Ναι, δόξα τω Θεώ. Ναι. Γέροντα μου, στο προς Ρωμαίους επιστολή του Παύλου λέει περί ποταγής εις τας εξουσίας εις το κεφάλαιο 13. Μάλιστα, το βρούμε αμέσως. Στο κεφάλαιο 13. Ναι. Στίχος. Τώρα... Από την αρχή. Ναι, από την αρχή, μάλιστα. Γιατί είναι μικρό. Να μην το διαβάσω, να το επιθυμίσω. Διαβάστο, αν θέλεις, γιατί όχι, διαβάστο. Είναι εκεί που λέει, ας υποτάσσετε ο καθένας εις τας ανωτέρας εξουσίας. Ναι. Διότι λέει, δεν υπάρχει εξουσία παρά από τον Θεό, ναι. Και οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν ταχθεί από τον Θεό. Μάλιστα. Και παρακάτω στο 6 λέει, για να μην το διαβάσω όλο, ναι. Αυτός είναι ο λόγος που πληρώνεται τους φόρους, διότι οι αρχαίοι είναι υπηρέτες του Θεού, αφοσιωμένοι σε αυτόν ακριβώς το έργο. Ναι. Και συνεχίζει μέχρι το τέλος, αποδώσατε λοιπόν εις όλους ότι τους οφείλεται φόρο, εις εκείνον που οφείλεται φόρος δασμός, εις εκείνον που οφείλεται δασμός σεβασμός, και σε εκείνον που οφείλεται σεβασμός τιμή, σε εκείνον που οφείλεται τιμή. Μάλιστα. Το λοιπόν, εγώ λέω τώρα, είναι, και λέω ότι είναι υπηρέτες του Θεού. Ναι. Φυσικά εμείς δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ο λογισμός μου όμως λέει ότι είναι δυνατόν να είναι υπηρέτες του Θεού και να κλείνουν τις εκκλησίες μας για τους πιστούς. Ναι. Και ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, για να αναπαυθούμε σε μερικές έτσι απορίες που έχουμε όσο αφορά το κράτος, ναι. Προς την Εκκλησία μας. Κοίταξε, Ελένη. Να σίγουρα... κλείσω, Γέροντα, και να σας ναι, ακούσω κλείσε, από Ελένη, το ράδιο. Κλείσε, κόρη μου, κλείσε, ναι. Αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Είναι όλα εμπνεύματι Αγίου. Και ασφαλώς, παρόλο που τότε οι αρχές και εξουσίες ήταν ειδωλολάτρες, ο Νέρονας ήταν επί Παύλου. Και όχι μόνο ειδωλολάτρες ήταν, αλλά ήταν και διώχτες των χριστιανών. Ήταν σκληροί και απάνθρωποι διώχτες των χριστιανών και της Εκκλησίας. Ήταν εκείνον το τέρας, ο Νέρον, που εσκότωσε τόσες χιλιάδες ανθρώπους και χριστιανούς. Παρά τα αυτά ο Απόστολος Παύλος λέει να τους αγαπούμε, να προσευχόμαστε για αυτούς, να υποτασσόμαστε σε αυτούς και τους ονομάζει αυτούς διακόνους Θεού. Ότι δηλαδή διακονούν το θέλημα του Θεού. Διότι ασφαλώς Θεού γαρδιάκονος εστί. Λοιπόν, διότι ασφαλώς αυτές όλες οι εξουσίες και οι αρχές χρειάζονται για να λειτουργεί η κοινωνία, ο κόσμος, η κοινωνία. Ασφαλώς βέβαια μπορεί να πάρουν και αποφάσεις οι οποίες να είναι κατά τον νόμο του Θεού, που αυτό δεν είναι ευλογημένο και δεν είναι καλό και θα δώσουν λόγο στον Θεό. Και εμείς οφείλουμε να μην υπακούμε σε αυτά τα οποία είναι αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Αλλά όμως στην παρούσα περίπτωση η απόφαση που πήραν να γίνονται οι θείες λειτουργίες μόνο με την παρουσία των κληρικών και των υπηρετών του ναού
σίγουρα είναι κάτι θλιβερό για μας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνουν από κακή διάθεση κατά του Θεού και κατά της Εκκλησίας, τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην Κύπρο. Ξέρουμε και τους υπουργούς μας και τον πρόεδρό μας, που είναι άνθρωποι, εντάξει, μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ευλαβείς, αλλά έχουν σεβασμό και αγάπη στην Εκκλησία και στην παράδοσή μας και στη θρησκεία μας, ας το πω έτσι. Αλλά έχουν και την ευθύνη να διαχειριστούν αυτήν την πανδημία η οποία προέκυψε και ταλαιπωρεί την Κύπρο ολόκληρη. Και είναι κάτι προς ολίγων καιρό. Δεν είναι κάτι που είναι για πάντα. Δεν είναι κάτι που είναι αορίστου χρόνου. Αλλά κάτι που είναι για λίγο καιρό. Και η Εκκλησία δια των Επισκόπων εκφράζεται και τοποθετείται. Και είναι καλό και σε εμάς να έχουμε υπακοή στην Εκκλησία μας και να παρακολουθούμε τα γεγονότα με πολύ προσοχή και με πολύ σύνεση, αλλά να μην είμαστε άνθρωποι που να έχουμε ένα πνεύμα ανταρσίας και ανυποταξίας, αλλά να είμαστε συνεργάσιμοι με την Εκκλησία, με τους επισκόπους και επιμένες μας, να μην τους δυσκολεύουμε, να τους βοηθούμε και να συνεργαζόμαστε μαζί τους μέχρι να παρέρθει το κακό αυτό. Είναι ένα μέτρο μέχρι να παρέρθει η δυσκολία αυτή. Και εδώ βλέπουμε ότι και όλοι οι σύγχρονοι ενάρετοι άνθρωποι και το Άγιον Όρος το ίδιο, τόσοι πατέρες του Άγιον Όρος έκλεισαν το Άγιον Όρος, έκλεισαν τα μοναστήρια. Τόσα ιερά μοναστήρια στην Ελλάδα έκλεισαν. Διότι ακριβώς ανθρωπίνως λαμβάνουν και αυτοί τα ανθρώπινα μέτρα προφύλαξης. Όσο μπορούν. Και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην πρόνοια του Θεού. Και είμαστε άνθρωποι. Ασφαλώς και εμείς θα αρρωστήσουμε. Ασφαλώς και εμείς θα πεθάνουμε. Ασφαλώς και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι στον ιό και στην πανδημία. Αλλά με την αγάπη μας προς τους αδελφούς μας και με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού διακονούμε όσο μπορούμε στο έργο της Εκκλησίας και τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στα χέρια του Θεού. Να έχουμε πνεύμα ταπείνωσης, πνεύμα πραότητας, πνεύμα ειρήνης. Να μην δημιουργούμε στους ποιμένες της Εκκλησίας μας επιπρόσθετα προβλήματα. Τους φτάνουν οι αγωνίες και η έγνοια να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση όλοι με σύνεση, με ακροβατισμό, να μην εκκλίνουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, να μην βλάψουν ούτε τους πιστούς της Εκκλησίας, αλλά ούτε και να εκθέσουν την Εκκλησία στους διοικούντες και κρατούντες και να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Τους φτάνει η αγωνία και η θλίψη τους. Εμείς να τους βοηθούμε, αδελφοί μου, να τους βοηθούμε, να κατανοούμε τη δυσκολία των ποιμένων και να είμαστε βοηθητικοί και υπάκοοι και να προσευχόμαστε για αυτούς και να τους βοηθούμε με την προσευχή μας και να μην τους δημιουργούμε και εμείς προβλήματα περισσότερα και στεναχώριες με την αποστασία μας και την ακαταστασία μας και με το γονκισμό μας και με όλα αυτά τα οποία πολλές φορές κάνουμε και δημιουργούμε τεράστιες στεναχώριες στους ποιμένες μας. Διότι το έζησα και εγώ αυτό εδώ όταν είχαμε και εμείς την πανδημία την προηγούμενη φορά και τώρα την καινούργια. Ό,τι κάναμε μας έβριζαν. Έκλεισαν οι εκκλησίες, έβριζαν εμάς που έκλεισαν οι εκκλησίες. Άνοιξαν οι εκκλησίες, έβριζαν εμάς οι άλλοι μισοί που άνοιξαμε τις εκκλησίες. Μιλούσαμε, μας έβριζαν γιατί μιλούσαμε. Δεν μιλούσαμε, μας έβριζαν γιατί δεν μιλούσαμε. Και είμαστε σε ένα πεδίο βολής που δεχόμαστε πειρά και βολές και από τους μεν και από τους δε. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Να αγαπούμε τους ποιμένες μας και να προσευχόμαστε για αυτούς και να μην τους δημιουργούμε επιπρόσθετα βάρη και στεναχώριες. Αυτό νομίζω είναι το θέλημα του Θεού. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Καλώς Γερόντα. Του Κυρίου. Γερόντα, από τα σαρκικά πάθη πώς μπορεί να ξεφύγει κάποιος ή μπορεί να ξεφύγει κάποιος. Ωραία η ερώτησή σου. Ένας σύγχρονος, σοφός και ενάρετος γέροντας έλεγε «Sarx plax»,
Δηλαδή ήθελε να πει ότι τα σαρκικά πάθη μόνο με την πλάγα του τάφου θα τελειώσω. Βέβαια δεν είναι πάντοτε έτσι. Το λέγε ενώ σε φιολόγημα. Κοίταξε αδερφέ μου. Σίγουρα χρειάζεται προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να προσέχουμε πολύ από τα αίτια, τα αίτια. Δηλαδή, βλέπεις ότι ένα πρόσωπο σε σκανδαλίζει. Μην το πλησιάζεις, μην ανοίγεις μαζί του θάρρυτα και ομιλίες και παρησίες αχρίαστες. Πρόσεχε. Βλέπεις ότι ένα περιβάλλον δεν σε ωφελεί. Μην πηγαίνεις εκεί. Δεν θα σε ωφελήσει. Θέλει να κοιτάξουμε ο καθένας να δούμε τις αδυναμίες μας και να προσέχουμε τα αίτια. Τα αίτια είναι φοβερό πράγμα. Παρόντων των αιτίων δεν είναι, σχεδόν είναι αδύνατο να γλιτώσει. Όπως ένας αλκοολικός, εάν έχει μέσα στο δωμάτιο του στο σπίτι του αλκοόλ, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει. Κάποια στιγμή θα το νικήσει. Έτσι και εμείς οι σαρκικοί άνθρωποι, όταν εξέδομαι τον εαυτό μας στα αίτια, τότε σίγουρα κάποια στιγμή θα πέσουμε σε αμαρτίες. Και ταυτόχρονα να ενδυναμώνουμε την ψυχή μας με μελέτη, με προσευχή, με άσκηση και πάνω απ' όλα με την εξομολόγηση και με τη Θεία Μυστήρια, τη Θεία Κοινωνία και με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας για να ενδυναμώσει η ψυχή μας να υπερβεί τα σαρκικά πάθη και τις αμαρτίες. Ας πούμε, βέβαια, μπορεί, ναι, πες μου για το φίλο. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, μιλώ και για το άλλο σαρκικό, ας πούμε, μόνος του, ας πούμε, Ναι, για όλα. Όλα τα σαρκικά πάθη είναι πάθη. Μπορεί να ξεφύγει κάποιος από και από κοινό, ας πούμε. Από όλα, αδερφέ μου, μπορεί να ξεφύγει. Η χάρη του Θεού καθαρίζει τον άνθρωπο. Δεν αφήνει νηστεία, τον άνθρωπο. Ακούσαμε την νηστεία θέμα, ας πούμε. Νηστεία, προσευχή, αγρυπνία, ταπείνωση, εξομολόγηση, άγια μυστήρια. Όλα μπορούν να ξεφύγουν. Εδώ έχουμε ανθρώπους που ήταν παναμαρτωλή. Η Αγία Μαρία ήταν πόρνη, ήταν τόσο αμαρτωλή γυναίκα. Και έγινε Αγία, έγινε Εισάγγελο. Μην φοβάστε, δεν νικά η αμαρτία των Θεών. Γι' αυτό να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και θα τον αγαπήσουμε αν τηρούμε τις Άγιες Εντολές Του ή αν προσέχουμε και αν τον επικαλούμαστε συνεχώς. Μην φοβάστε, δεν νικά η αμαρτία των Χριστών. Ο Χριστός νικά την αμαρτία. Το θνητό καταποθείται υπό της Αθανασίας. Καταστρέφεται το κακό από το αγαθό, από τον Θεό. Δεν μένει, μη φοβάστε. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ. Γέροντα, ευλογείτε, Παναγιώτη, σημαίνει. Ναι, Παναγιώτη. Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παραμά. Ναι. Και είχα διαβάσει ένα άρθρο παγιά που λέει ότι η προσφορά του Αγίου Γρηγορίου του Παραμά παραλληλίζεται και παρομοιάζεται με το σύγχρονο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μάλιστα. Δηλαδή ως χαρακτήρα, νομίζω ότι ήταν κάτι έλεγε για την νοερά προσευχή, ας πούμε, για το ρόλο τους στην νοερά προσευχή. Αν μπορεί να μας πει λίγο για την προσφορά του Αγίου ή των δύο Αγίων μαζί. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν ένας αγιορείτης ασκητής, ο οποίος μετά έγινε και επίσκοπος Θεσσαλονίκης και αγωνίστηκε και βασανίστηκε και διώχτηκε και ταλαιπωρήθηκε. Αλλά ομολογούσε συνεχώς την θέωση του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της θεώσεως, της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και δίδασκε αυτό που η Εκκλησία διδάσκει, ότι ο άνθρωπος θεούται, αληθινά θεούται, δια της μετοχής του εις τις άχτιστες θείες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή είναι και βάση της Εκκλησίας για τη σωτηρία και θέωση του ανθρώπου. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας εθεώθησαν, αγιάστησαν, μετέχοντες στις άχτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Και είναι και μια βασική και ουσιώδη διαφορά μας με τους Ρωμακαθολικούς, οι οποίοι δεν πιστεύουν στις άχτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, αλλά πιστεύουν σε χτιστές ενέργειες που αυτές δεν μπορούν να θεώσουν και να σώσουν τον άνθρωπο. Όλοι οι ασκητές πατέρες βάδισαν την οδό της αδιαλείπτου προσευχής και ένας εξ αυτού ήταν και ο σύγχρονος μεγάλος Άγιος και πατέρας μας και πνευματικός μας Πάπος, ο Γέρον Ιωσήφ, ο Ησυχαστής,
ο οποίος βαδίζοντας στην οδόν των πατέρων του, στο Άγιον Όρος, έζησε ζωή ησυχαστική μέσα στα σπήλαια, έγκλειστος, μακράν από όλους τους υπόλοιπους, προσευχόμενος αδιαλείπτος και εργαζόμενος την νοερά προσευχή και παραδίδοντάς τη στους μαθητές του, οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν φωστήρες της Εκκλησίας και ανόρθωσαν και αυτοί με τη σειρά τους μαζί με τους άλλους πατέρες το Άγιον Όρος και το σύγχρονο μοναχισμό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Γρηγορός ο Παλαμάς στην εποχή του εμαρτύρησε την αλήθεια της Εκκλησίας και κάθε Άγιος στη δική του εποχή δίνει τη μαρτυρία και την ομολογία του ανάλογα με τις περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται. Και ο Άγιος Ιωσήφος Ησυχαστής στις μέρες τις δύσκολες για το Άγιον Όρος με την μαρτυρία του περί της αχτής του ενεργίας του Αγίου Πνεύματος και την ενασχόλησή του με την νοερά προσευχή μας έδωσε τις βάσεις του ορθού μοναχισμού πάνω στον οποίο το Άγιον Όρος και όλοι οι μοναχοί πλέον αγωνίζονται και αγιάζονται και ορθοτομούν και λαμβάνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Ιωσήφ, ένα πλήθος Αγίων Πατέρων στο Άγιον Όρος έδωσαν τη μαρτυρία, αλλά ο γέρον Ιωσήφ Ησυχαστής ήταν ένας ο οποίος διέλαμψε στις μέρες του και με τους μαθητές του έδωσε την όθηση στην αναγέννηση του μοναχισμού στον ελλαδικό χώρο. Να έχουμε τις ευχές του και τις πρεσβείες του. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, την ευχή σας, Πανιερότατε. Του Κυρίου. Θα θέλει για την Εκκλησία, αλλά άκουσα από την προηγούμενη ακροάτρια. Έχω μια άλλη απορία. Μάλιστα. Πάνω από τα καντήλια υπάρχει έναν αυγό που μπροστά στο εικονοστάσιο. Ναι. Τι συμβολίζει εκείνο το αυγό, μάλιστα, μπορείτε να μας πείτε. Πολύ ωραία. Αυτά είναι αυγά στρουθοκάμιλου. Ναι. Από παλιά η Εκκλησία τα έβαζαν αυτά πάνω από τα καντήλια στους πολυελαίους κτλ. Βέβαια, ίσως και για πρακτικούς λόγους. Υπάρχουν και κάποιοι πρακτικοί λόγοι. Ή λόγοι διακοσμητικοί. Αλλά υπάρχει και ένας πολύ ωραίος λόγος, σοβαρός και διδακτικός, που λέει το εξής. Λέει λοιπόν η μυθολογία, δεν ξέρω αν και επιστημονικά στέκει αυτό, αλλά η μυθολογία λέει ότι όταν ο στουρθοκάμιλος γεννήσει το αυγό του και θέλει να το εποάσει, να το κάνει να βγάλει πουλάκια από μέσα δηλαδή, το εποάζει το αυγό του βλέποντάς το χωρίς να φύγει το βλέμμα του τελεπτό από το αυγό. Ασκαρδαμιχτή που λέει ο λόγος. Δηλαδή συνεχώς το βλέμμα του είναι πάνω στο αυγό του. Και αν φύγει έστω και λίγο από τον παραμικρό θόρυβο, την παραμικρή ανησυχία, τότε γίνεται βούρκο το αυγό εκείνο και χαλά και δεν βγαίνει το πουλάκι από μέσα. Έτσι λένε οι πατέρες λοιπόν και ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς στραμμένο τον νου του και την προσοχή του αδιαλείπτος εις τον Θεό για να καρποφορήσει πνευματικά και να γεννήσει στην καρδιά του τον Χριστό, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου και να γίνει ο άνθρωπος πραγματικά ναός του Θεού και σκεύος εκλογής του Χριστού μας. Αυτό θέλει να μας πει, να προσευχόμαστε ευχαριστώ χωρίς να έχουμε τον νου μας αλλού. Ευχαριστώ την ευχή. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ που μας ακούτε. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα Γεροντά. Καλημέρα σας. Ήθελα να σας παρακαλώ να μας πείτε κάποια λόγια για τον Δίεν του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου που εγιώσταζε χθες. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω αν δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνει έναν Άγιον Ευχέλαιον σε όλες τις εκκλησίες τώρα που υπάρχει αυτός ο Υιός και να συμπροσευχηθούμε όλοι μαζί αντί να είναι κλειστές οι εκκλησίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κορή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έζησε τον 4ο αιώνα και ήταν ορφανός από πατέρα και τον μεγάλωσε η μητέρα του. Και πράγματι ήταν ένα φαινόμενο ευφυΐας και ψυχικής μεγαλειότητος και θέλησε να αφιερωθεί στον Θεό και να γίνει πραγματικά σκεύος εκλογής του Θεού.
Έτσι κάποια στιγμή έγινε μοναχός, ασκητής, ασκήτευσε μόνος του και ήταν πολύ ασθενής στην κράση του σώματός του και ασθένησε γρήγορα και επέστρεψε πίσω στην εκκλησία, χειροτονήθηκε στην Αντιόχεια, διάκονος και πρεσβύτερος και εκεί κατέπληξε τον κόσμο με τα φλογερά και θεόπνευστα κηρύγματά του. Έτσι στη συνέχεια εξελέγει επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη που ήταν και βασιλής, αλλά σίγουρα ο Άγιος Χρυσόστομος δεν ήταν άνθρωπος κόλακας, ήταν άνθρωπος του Θεού και έκανε αυτό που του έλεγε η συνείδησή του και όχι αυτό που του έλεγε το συμφέρον του. Γι' αυτό όταν ήρθε η ώρα ήλεγξε την βασίλισσα την Ευδοξία και αυτή τον κατεδίωξε και τον βασάνισε και πολλοί αρχιερείς και επίσκοποι της εποχής εκείνης κακής προαιρέσεως τον εξεδίωξαν, τον καθήρεσαν, τον εξόρισαν και έτσι ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος πέρασε μια ζωή μαρτυρική και πέθανε στην εξορία, στα κόμμανα της Αρμενίας, εκεί που γίνονται πόλεμοι τώρα, και πέθανε εξόριστος, καταβεβλημένος από την ασθένεια και από τις κακουχίες μέσα στον ναό του Αγίου Βασιλίσκου του Μάρτυρος και μπροστά στην Αγία Τράπεζα αφού μετέλαβε τον αχράντο μυστηρίο. Μετά τον έφεραν πίσω βέβαια οι Κωνσταντινοπολίτες μετά από αρκετά χρόνια και τον έβαλαν στον θρόνο του και εκεί ευλόγησαν τον λαό ενώ ήταν και κοιμημένος και έδωσε ειρήνη και στην Ευδοξία συγχώρηση. Το χεράκι του Αγίου Χρυσοστόμου, το δεξί του χέρι, είναι άφθαρτο με αυτό που ευλόγησε τον κόσμο και σώζεται στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Και τη μία κάρα του σώζεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και είναι άφθαρτη και εκείνη και εκεί φαίνεται και το άφθαρτο αυτή. Πάνω στην κάρα, εκεί που του μιλούσε ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε την ερμηνεία των επιστολών. Ο Άγιος Χρυσόστομος είναι πραγματικά Χρυσόστομος όνομα και πράγμα και έδωσε την μαρτυρία του στην Εκκλησία μοναδική σε όλους τους αιώνες. Δεν υπήρξε άλλος που να υπερεύει τον Χρυσόστομο στους λόγους και στο πήρε αυτό το πνευματικό που διέθετε. Αλλά κάθε Άγιος βέβαια δίνει μαρτυρία τον καιρό ευθέτω στον καιρό που βρίσκεται στον κόσμο αυτό. Να ζητήσουμε την ευλογία του και την χάρη του. Όσον αφορά για το Άγιον Ευχέλαιο, σίγουρα αδελφοί μου, τελούμε τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα. Κάθε μέρα λειτουργούμε και παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας βοηθήσει να παρέλθει η πανδημία αυτή. Και θα παρέλθει, θα βοηθήσει ο Θεός. Και εμείς να προσευχόμαστε. Τώρα, εάν θα μπορέσουμε να κάνουμε ευχέλαιο και να είναι παρόντες όλος ο κόσμος, αυτό νομικά δεν γίνεται, διότι απαγορεύεται η παρουσία των πιστών στην Εκκλησία. Γι' αυτό κάνετε υπομονή και υπακοή και περιοριστείτε στα σπίτια σας και προσεύχεστε ο καθένας με την καρδιά σας όπως μπορείτε να παρέσει το κακό αυτό και να έρθει ειρήνη στον κόσμο. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Γεια σας, Γέροντα, την ευχή. Χαίρετε, να είστε καλά. Έχω τρεις ερωτήσεις. Τρεις, για να τις ακούσουμε. Ναι. Τι κάνουμε όταν μας κάνει έτσι πνευματική ξηρασία, πώς τα αντιμετωπίζουμε? Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση είναι πώς εμείς στον κόσμο μπορούμε να γρυπνούμε. Μάλιστα. Και η τρίτη ερώτηση, για κάποιον που ξεκινά τώρα την πνευματική ζωή, τι βιβλίο θα προτείνατε ή ας πούμε ποια συμβουλή θα του δίνατε? Αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, αδελφοί μου. Για την ξηρασία, σίγουρα να ξέρετε ότι περνούμε όλοι ξηρασίες πνευματικές, αλλά η ξηρασία μας ωφελεί περισσότερο από την υγρασία, ας το πω έτσι. Διότι όπως μας έλεγε και ο γέροντάς μας, όταν έχει ξηρασία ο άνθρωπος, φαίνεται και τι είναι, διότι δεν είναι μόνο όταν μας δίνει καραμέλες ο Θεός. Αλλά και όταν έχουμε δυσκολίες, εκεί θα φανεί η πίστη μας και η αγάπη μας προς τον Θεό Πατέρα μας. Όταν μας δίνουν καραμέλες και γλυκά, όλοι είμαστε καλοί και ωραίοι. Αλλά και η ξηρασία, όπως τα φυτά, αν τα ποτίζουμε συνέχεια από καλοσύνη και αγάπη, θα τα ξεράνουμε.
τα ποτίζουμε μια μέρα, τα ποτίζουμε δύο μέρες, δεν τα ποτίζουμε. Για να κάνουν βαθιές ρίζες, να τραβήσουν βαθιά ρίζες και να γίνουν με βαθιές ρίζες. Ενώ τα δέντρα που ποτίζονται κάθε λίγο γίνονται επί πολυόριζα και με τον πρώτο άνεμο θα πέσουν. Άρα χρειάζεται η ξηρασία και μετά ταπεινωνόμαστε και μετανοούμε. Γιατί πολλές φορές θέλουμε και εμείς. Λοιπόν, εν καιρό ξηρασία να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην παραβλέπουμε το πρόγραμμά μας. Να κάνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα που κάνουμε πάντοτε. Να αγωνιζόμαστε και πάνω απ' όλα να ταπεινωνόμαστε και να μετανοούμε. Και να ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό, γιατί εμείς είμαστε αιτία της ξηρασίας μας και όχι ο Θεός. Ταπείνωσης, μετάνοια και ακρίβεια στο πρόγραμμα χρειάζεται ξηρασία. Πώς μπορούμε να γρυπνούμε? Σίγουρα είναι πολύ ωραίο να γρυπνούμε διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, αναγνώσματα, λέγοντας την ευχούλα του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, κάνοντας μια παράκληση, διαβάζοντας το ψαρτήριο. Δεν έχει σημασία τόσο το πώς θα γρυπνούμε, όσο ότι θα γρυπνούμε. Άλλος αγρυπνήθηκε βάζοντας το Ευαγγέλιο, άλλος αγρυπνήθηκε βάζοντας το ψαρτήριο, άλλος λέγοντας την ευχή, άλλος κάνοντας μετάνοιες, άλλος κάνοντας λίγα από όλα, όπως αναπαυόμαστε. Φτάνει να γρυπνούμε προσευχόμενοι. Και τι ωφελεί κάποιον που ξεκινά τώρα? Να σου πω, αδελφή μου, πάνω απ' όλα ωφελεί να βρει ένα καλό πνευματικό. Δεν ξεκινούμε μόνο από τα βιβλία, διότι τα βιβλία θα μας βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν να μας δώσουν κατευθυντήρες γραμμές. Να βρούμε ένα καλό πνευματικό, διακριτικό, που να έχει εμπειρία της πνευματικής ζωής και να το αναθέσουμε την πνευματική μας πορεία. Και εκείνος ο πνευματικός θα μας υποδείξει και τα βιβλία και τον τρόπο και όλα όσα μας χρειάζονται για την εχριστόπνευματική μας ζωή. Ευχαριστώ, αδελφοί μου, που μας ακούσατε. Έχουμε ακόμα δύο. Θα τους ακούσουμε και εκείνους. Ναι. Ναι, πανιερώτατε. Ναι, αδελφή. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ομιλίες σας. Να, μας βοηθάτε. Την ευχή σας. Πατέρα, εγώ είμαι μια νέα κοπέλα σχετικά. Έχω μια οικογένεια. Έχω τρία παιδιά και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια κάνω τον αγώνα μου, τον πνευματικό μου αγώνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να με συμβουλέψετε. Πώς μπορούμε λοιπόν, όταν μέσα στην οικογένεια έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει? Βέβαια εμείς κάνουμε προσευχή για αυτόν. Πεις να τον πιέζουμε. Πώς μπορούμε εμείς όταν μας ρωτάει να αν κοινωνούμε? Πώς εμείς δίνουμε εκείνη την ώρα λέγοντας την αλήθεια ότι ναι, κοινωνώ, γιατί πιστεύω ότι κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν θα κολλήσω κάποια ασθένεια. Είναι λοιπόν σωστό, λέγοντας την αλήθεια και δίνοντας τη μαρτυρία μας για τον Χριστό, κάνουμε ομολογία εκείνη την ώρα? Ή δεν πρέπει να λέμε και έτσι να αποσιωπούμε το γεγονός? Γενικότερα, όχι μόνο με την κοινωνία, με όλη μας τη στάση προς τον Χριστό μας. Κοίταξε, αδελφή μου, σίγουρα χρειάζεται πολύ διάκριση. Άλλο να σε ρωτά ο άντρας σου και άλλο να σε ρωτά η γειτόνισσα. Στη γειτόνισσα δεν είσαι υποχρεωμένη να πεις τίποτα, αλλά στον άντρα σου δεν θα πεις ψέματα. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να το μιλήσεις με τον πνευματικό σου. Να σου πει ο πνευματικός σου τι θα κάνεις. Να κοινωνάς, να μην κοινωνάς, να λες την αλήθεια, να μην λες την αλήθεια, γιατί μπορεί να προκύψουν πολύ σοβαρά θέματα. Μπορεί να προκύψει και χωρισμός ακόμα. Μπορεί να σου πει ο άντρας σου, αν ξανακοινωνήσεις, να μην επιστρέψεις σπίτι, θα σε θέλω να σε χωρίσω. Τι πρέπει να κάνεις? Να κοινωνήσεις, να μην κοινωνήσεις? Να κάνεις μια διάκριση? Γι' αυτό σε συμβουλεύω να μην το λέμε και από τα ραδιόφωνα και μας ακούν διάφοροι και τα παρερμηνεύουν. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Κουβέντιασε το θέμα αυτό, παιδί μου, με τον πνευματικό σου και προσευχή του προηγουμένως ο πνευματικός να σου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού. Και χειρίσου το διακριτικά, με σκοπό να βοηθήσεις και τον άντρα σου να σωθεί και εκείνος. Και χρειάζεται αγάπη, ταπείνωση, πόνος και προσευχή πολύ. Να μην είμαστε αδιάκριτοι. Δεν είναι μόνο θέμα ομολογία. Σίγουρα ομολογούμε τον Χριστό μας, αλλά πρέπει να το χειριστούμε και διακριτικά για να γίνει και ωφέλεια και να μην γίνει ζημιά. Να κάνω και μια ακόμη ερώτηση. Βεβαίως, αδελφή. Όταν τα παιδιά
βλέπουν, ας πούμε, μια κατάσταση ήρεμη βέβαια, αλλά βλέπουν τις αντιθέσεις ανάμεσα στους δύο γονείς. Και τα παιδιά κλείνουν, ας πούμε, προς την εκκλησιαστική ζωή. Και όταν το παιδί είναι μικρό και ρωτάει, ναι μαμά, αλλά ο μπαμπάς δεν θα σωθεί με αυτή τη συμπεριφορά και λέγοντας ότι δεν πιστεύει στο Θεό και στο Χριστό. Εσύ θα του λες, αδερφή μου, ότι εάν εμείς γίνουμε καλύτεροι και αν εμείς προσευχόμαστε πιο πολύ για τον μπαμπά, θα έρθει και ο μπαμπάς κοντά στην εκκλησία και δεν θα τον αφήσει ο Χριστούλης, που τον αγάπα και εκείνο. Πανιερότατα, σας ευχαριστώ πολύ. Άσε καλά, θέλω να ξέρετε ότι η Ελλάδα σας ακούει και σας αγαπάει πάρα πολύ. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών, παιδί μου. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, αν μπορείτε, επειδή το παιδί έχει ένα πρόβλημα υγείας, να σας δώσω το όνομα. Ναι, κόρη μου, δώσω το. Ελισάβετ Μαρία. Ελισάβετ Μαρία, να την ευλογεί ο Θεός, παιδί μου. Σας ευχαριστώ την ευχή σας, πάτε. Να είστε καλά, κόρη μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο Θεός μαζί σου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε, Δεσπότα. Ο Κύριος. Μια ερώτηση, με συγχωρέστε με αν το έχετε αναφέρει. Τώρα με τους περιορισμούς, ούτε στο προάβλιο της Εκκλησίας μπορούν να πάνε οι πιστοί. Δεν έχει πρόβλημα, παιδί μου, νομίζω στο προάβλιο. Δεν άκουσα κάτι ιδιαίτερο. Αλλά νομίζω δεν έχει πρόβλημα στο προάβλιο. Εντάξει, Δεσπότα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, παιδί μου, να είσαι καλά. Ο Θεός, αδερφή μου, ο Πανάγιος Θεός, να δει τον πόνο και τον κόπο των τέκνων του και να μας απαλλάξει από αυτήν τη δυσκολία που βρισκόμαστε και να δώσει ειρήνη στις ψυχές των ανθρώπων και ευλογία στην πατρίδα μας και στον κόσμο όλο. Αύριο η ώρα 9 το βράδυ θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Χαίρετε, Κύριο Πάντο. Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.